Εν μέσω τραγικών ελλείψεων, το Υπουργείο προβαίνει σε διαθεσιμότητα νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, αποδυναμώνοντας τελείως το χώρο της υγείας, τονίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι οποίοι την Τετάρτη προχωρούν σε 24-ωρη απεργία, αντιδρώντας τα σχέδια του Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπετε ότι δεν περάσαν παρά ελάχιστες μέρες από την τελευταία φορά που τα ξαναείπαμε και όντως εξελίσσεται αυτή η διαδικασία απαξίωσης και υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα να έχει προκηρυχθεί καινούργια απεργία για την Τετάρτη μεθαύριο. Οι λόγοι είναι γνωστοί, τους έχουμε πει πολλές φορές. Τη στιγμή που υπάρχουν 20.000 ελλείψεις προσωπικού και 6.000 ελλείψεις γιατρών, έχουν ξεκινήσει και όχι έχουν ξεκινήσει, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να θέτουν σε διαθεσιμότητα, παύλα κινητικότητα, παύλα προφανώς απόλυση, 2.500 εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Σημερινό δε τελευταίο νέο είναι ότι ο Υπουργός αναφέρει πια ότι και οι γιατροί μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Μιλάει για ένα αρχικό νούμερο 300 γιατρούς και προφανώς επί τη συνέχεια. Ένας κλάδος που μέχρι τις προηγούμενες ημέρες δεν τον είχε βάλει στο τραπέζι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε για γιατρούς και νοσοκομείο. Γενικότερα, ναι. Λέγανε ότι δεν θα επηρεαστεί ο χώρος της υγείας ή, εν πάση περιπτώσει, αν επηρεαζόταν, αναφέρθηκε αρχικά ότι θα αφορούσε διοικητικούς υπαλλήλους ή τέτοιου είδους προσωπικό. Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ειδικά στο πρώτο, σε νοσηλευτικό δηλαδή, είναι και γενικότερα σε βοηθή, τραυματιοφορείς και τα λοιπά, είναι τραγικές. Είναι τραγικές. Οπότε δηλαδή συζητάμε εν μέσω αυτών των συνθήκων για καινούργιες απολύσεις στην πραγματικότητα, καταλαβαίνετε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Την ίδια στιγμή πάντως έκκληση προς το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων να αναστείλουν την 24-ωρη απεργία που έχουν προγραμματίσει για αύριο απίφθινο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για την διαμόρφωση ενός τριτοκοσμικού συστήματος εντελώς υποβαθμισμένου σε μία περίοδο που οι πολίτες έχουν ανάγκη τη δημόσια υγεία, ενώ τα μικρότερα νοσοκομεία θα υποβαθμιστούν σε κλινικές μίας ημέρας.